κύριος Λεωνίδας Στολτίδης είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ήταν παρόν στις χθεσινές συμπλοκές με την αστυνομία, βρίσκεται σήμερα έξω από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Στολτίδη. Καλημέρα σας. Ακριβώς. Καλημέρα σε όλους. Πείτε μας καταρχάς πώς είναι η κατάσταση σήμερα εκεί. Σήμερα η κατάσταση διαγράφεται ως εξής. Όπως διαμηνήσαμε, τουλάχιστον όσο περνάει από το χέρι μας, η πρώτη απάντηση των λαϊκών στρωμάτων και της εργατικής τάξης της Θεσσαλονίκης δίνεται αυτή τη στιγμή με πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου, συνδικάτων, μελών συνδικάτων από όλους τους κλάδους, φοιτητές, μαθητές, αυτοαπασχολούμενοι. Είναι όλοι εδώ για να δώσουν μια απάντηση πρώτη στην εργοδοσία ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης που υλοποιείται όλο το προηγούμενο διάστημα σε τόσους πολλούς χώρους, άσχετα και σε αντίθεση με τα μυθεύματα και τα ιδεολογήματα ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα φέρει καλύτερες δουλειές με καλύτερους μισθούς, όπου υπάρχει μισθός ο οποίος έχει διαμορφωθεί από κατακτήσεις του προηγούμενου διαστήματος, πάνω δηλαδή από τον κατώτατο, υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός και με τη βοήθεια της καταστολής να πάρθουν όλα πίσω. Αυτή τη φορά είναι η περίπτωση της Μαλαματίνα. Μετά την Ιφού, την Λάρκο, την Κόσκο, τα λοιπά, τα καβάλας, τα πετρέλαια καβάλας, όπου υπάρχουν συγκροτημένα δικαιώματα, σωματεία, οργανωμένη διεκδίκηση, προηγούμενες κατακτήσεις θα πρέπει να απαλληφθούν. Και ο σχεδιασμός εξελίσσεται τώρα και στη Μαλαματίνα με την ευκαιρία ότι η εταιρεία με τα οικονομικά της είχε βοηθήθηκε ουσιαστικά, ναι, πρόβλημα. Βοηθήθηκε με το κράτος φορτώνοντας τα προηγούμενα χρέη στον ελληνικό λαό, αν θέλετε. Τα ασφαλιστικά ταμεία, Θα μας το πείτε αυτό, γιατί αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης που λέτε. Απλώς ήθελα λίγο να δούμε αυτό το πρώτο, για να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε χθες. Υπήρξε υπέρμετρη χρήση βίας από την. Κοιτάξτε, υπήρξε η βία που απαιτούνταν για να σπάσει η αποφασιστικότητα των εργαζομένων, των απεργών και όλων αυτών που βρισκόταν αλληλεγγύη. Χρήση έγινε, φυσικά έγιναν συμπλοκές για αρκετή ώρα, χρήση χημικών και βέβαια, εντάξει, η καταστολή δεν είχε κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιήσει όλα τα απαραίτητα μέσα ούτως ώστε να επιτευχθεί το σχέδιο σε σχέση με τη συμμετοχή του κόσμου χθες. Για να βάλει τους απεργοσπάστες μέσα. Αυτή είναι η δική σας πολιτική ερμηνεία για να στην λειτουργία των αστυνομικών δυνάμεων. Αυτό που μου είπατε. Ωραία. Ήθελα τώρα να σας παρακαλέσω για ένα λεπτό να ακούσουμε την Έλσα Ψαρίδη να μας πει τα νεότερα στους τίτλους ειδήσεων και μετά να δούμε τι γίνεται με την ουσία της υπόθεσης, αυτό που ξεκινήσατε να λέγατε πριν για τα οικονομικά προβλήματα του εργοστασίου και τις αποφάσεις της διοίκησης του εργοστασίου να προχωρήσει σε ομαδικές απολύσεις. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Λεωνίδα Στολτίδη, ο οποίος μας έλεγε για όλη αυτή την ιστορία και τις συμπλοκές των αστυνομικών με τους απεργούς εργαζόμενους έξω από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Και αφού τον καλημερίσω ξανά, θα ήθελα έτσι να μας δώσει όσο το δυνατόν πιο συνοπτικά μία εικόνα γιατί και μία εξήγηση κατά τη δικιά του άποψη γιατί η εταιρεία προχωρά σε αυτές τις ομαδικές απολύσεις. Καλημέρα. Κοιτάξτε, καλημέρα. Προφανώς μιλήσαμε νωρίτερα ότι υπήρχε μια δυσκολία για την προηγούμενη επιχείρηση, η οποία όμως εδράζεται πάνω στην διαχείριση που κάνουν οι εκτελεστικές επιχειρήσεις. Ναι. Ούτως ή άλλως δεν έχει γίνει πρώτη φορά, ούτε θα είναι η τελευταία. Ενφυλάκωσαν εκατομμύρια για την προσωπική τους χρήση, δεν ξέρω για τίποτα άλλη επιχειρηματικές δραστηριότητες και ότι προέκυψε από χρέη σε σχέση με τη διαχείριση, τα φόρτωσαν στο ελληνικό λαό. Ναι. Το σχέδιο δηλαδή, της υγείας, το οποίο τα οικονομικά προβλήματα ήταν από κακοδιαχείριση, λέτε, και όχι εξαιτίας, ας πούμε, προβλημάτων που αντικειμενικά παρουσιάστηκαν στην αγορά. Δεν ήταν καθόλου προβλήματα στην αγορά, τουλάχιστον από όσο ξέρω δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Η κερδοφόρα ήταν πάντα η επιχείρηση. Mm-hmm. Έχει συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής, συγκεκριμένο δυναμικό και παραγωγή προϊόντος και η κατανάλωση είναι full. Δηλαδή, ό,τι παράγεται καταναλώνεται και διατίθεται στους πελάτες. Για να μην πω ότι αν ήταν μεγαλύτερο θα μπορούσε να έχει και μεγαλύτερη απόρροφηση, αλλά αυτό δεν μας είναι. Τα θέματα είναι αυτά του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Το θέμα είναι ότι εδώ παραδόθηκε μια επιχείρηση κερδοφόρα. Σε απόλυτα μεγέθη κερδοφορίας, πώς,
διαγράφοντας ουσιαστικά μέρος μεγάλων των χρεών, το οποίο φορτώνεται στις πλάτες του ελληνικού λαού, γιατί δεν αποδόθηκαν ασφαλιστικές εισφορές ή χρέη προς το δημόσιο και σε προμηθευτές φυσικά. Αντίστοιχη χρηματοδότηση. Και βέβαια, ενώ υπήρξε ένα σχέδιο εξυγέρωση, το οποίο κατατέθηκε στο Υπουργείο από την επιχείρηση, το συμφώνησαν και οι εργαζόμενοι, άσχετα συμφωνεί ή διαφωνεί κανένας, με τις αντίστοιχες, όπως τις αντιλαμβάνονται, υποχωρήσεις. Και έγινε αποδεκτό και από αυτούς ότι θα διατηρηθούν οι 87-85 θέσεις εργασίας με τους ίδιους εργαζόμενους, για να συνεχίσει ουσιαστικά. Και φυσικά ότι απέμενε από αυτό που δεν απαλλάχθηκε η επιχείρηση, σε 240 δόσεις θα εξοφληθεί. Είναι μια ρύθμιση δηλαδή ουσιαστικά που μπορεί να αποδώσει ένα συγκεκριμένο ποσοστό κέρδους απευθείας με τη λειτουργία της επιχείρησης. Μάλιστα. Άρα η εργοδοσία καθόλου αναντίστοιχη σε σχέση με αυτή τη συμφωνία που επικυρώθηκε και στο πρωτοδικείο, άρχισε κατευθείαν την επίθεση, γιατί ακριβώς θεώρησε ότι μπορεί να τσακίσει τους εργαζόμενους, να τους πάρει πίσω τα συγκροτημένα δικαιώματα και ό,τι έχουν, αν θέλετε, όσον αφορά τα επιδόματα, αυξήσει τους μισθούς μετά από 30-35 χρόνια δουλειάς. Δηλαδή, ο άλλος από τα 713 που είναι εκατόντατος μπορεί να φτάσει στα 1000-1100, γιατί μιλάμε για τέτοιους μισθούς. Ναι. Και ουσιαστικά τους εκβίασε να υπογράψουν μια σύμβαση ότι μετά το 713, τον κατώτατο μισθό, όλο θα ονομάζεται οικειοθελή παροχή και μπορεί να αφαιρεθεί οποιαδήποτε στιγμή. Αντιλαμβάνεστε μια τέτοια υπογραφή τι θα σημαίνει για τους εργαζόμενους. Δεν την έκαναν αποδεκτή. Την επόμενη μέρα θα πήγαιναν όλοι στον κάτω. Το έχουμε ξαναζήσει το σενάριο σε πολλούς χώρους. Ναι. Και με αυτή την έννοια, επειδή εδώ δέχτηκαν, άρχισαν κατευθείαν τις απολύσεις και έβγαλαν στην επιφάνεια τον πραγματικό σχεδιασμό. Πόσα άτομα, πόσοι εργαζόμενοι έχουν απολυθεί? 15. Ναι, και ουσιαστικά έκανε φανερό σε όλο το μεγάλο, όλο το σχεδιασμό που υπάρχει, ότι θέλει να κλείσει το τμήμα των οδηγών πολιτών, μετά των χειριστών και μετά να κάνει διακαθάριση στην παραγωγή. Κύριε Στολτήρη, να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Υπάρχουν και ένα κομμάτι, ένα τμήμα των εργαζομένων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως απεργοσπάστες. Το επιχείρημά τους ποιο είναι, ή απλώς υπάρχει ο φόβος για την απώλεια τις θέσεις εργασίας? Μέσα από τη διαδικασία είναι πεντακάθαρο. Εμείς δεν είμαστε ενάντια στους εργαζόμενους που υπέκυψαν στους εκβιασμούς της εργοδοσίας, και ούτως ή άλλως, αν θέλετε, και το σωματείο και οι εργαζόμενοι εδώ καλούν την κυβέρνηση και την καταστολή να τους αφήσουν να συζητήσουν με αυτούς τους εργαζόμενους, αλλά η εργοδοσία τους έχει μέσα σε λεωφορεία, μέσα σε αυτοκίνητα διευθυντάδων, για να μπουν μέσα και να μην έρθουν σε επαφή με τους απεργούς. Έχει προκύψει κατά άτομο συγκεκριμένος εκβιασμός. Εντάξει, αυτό το μακάρι να μην υπήρχε ποτέ τέτοιο ποσοστό που να μπορεί να το αξιοποιεί η εργοδοσία, αλλά είναι και ένα μάθημα ότι η εργοδοσία, για να σπάσει το μέτωπο των εργαζομένων, δεν μπορεί να το κάνει ούτε μόνη της, να λειτουργεί στα εργοστάσια, ούτε με τις αστυνομικές δυνάμεις. Ακόμα και τους εργάτες, το εργατικό μέτωπο, το απεργιακό, ο μόνος τρόπος για να το σπάσει και να κερδίσει είναι με την αξιοποίηση. Οι λέξεις είναι βαριές, αλλά τέλος πάντων με την αξιοποίηση αντίστοιχου τους ίδιους τους εργάτες δηλαδή πάλι. Δεν έχει κανένα άλλο τρόπο, δεν έχει καμιά άλλη δύναμη. Έχει αποδειχθεί εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάσημα. Να είστε καλά, λοιπόν, κύριε Στολτήρη. Καλημέρα σας. Είναι υπερμέτρη και σήμερα θα πάρει απάντηση και από αύριο αυτή που πρέπει. Εντάξει. Οι αγώνες θα οδηγηθούν σε νίκη. Συνεχίζετε κανονικά τις κινητοποιήσεις σας. Καλημέρα, καλή δύναμη. Να είστε καλά.